Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλησπέρα και πάλι από το κλειστό γήπεδο Τόφαλος εδώ στην Πάτρα για την πέμπτη και πρώτη τελευταία σημερινή αναμέτρηση. Ο αγώνας θα είναι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Orange1 Bassano. Αυτός ο αγώνας θα κρίνει ποιος θα παίξει το πρωί σε 9 η ώρα απέναντι στον Προμηθέα για την τελευταία ή προτελευταία θέση στο τουρνουά, ενώ ο νικητής θα παίξει με την γερμανική Βέχτα Ράστα για την πέμπτη και έκτη θέση. Με τα κόκκινο Ολυμπιακός, με τα άσπρα η Ιταλική Bassano. 3 λεπτά απομένουν για το τέλος της προθέρμανσης και για να ξεκινήσει ο αγώνας. Λίγο πολύ ξέρουμε τις βασικές συνθέσεις των δύο ομάδων και τι να περιμένουμε. Ο coach Σαλδάρης από τη μία εναντίον του coach Πάπη από την άλλη. Αυτό είναι το τελευταίο τηλεοπτικό παιχνίδι που θα περιγράψει το Ionian, που θα καλύψει μάλλον το Ionian σήμερα. Το άλλο παιχνίδι, το τελευταίο για σήμερα ανάμεσα σε ASVEL και NGT Patras, θα καλυπτεί πάλι από το Ionian αλλά από το κανάλι στο YouTube. Θα συνηθούσα να μπείτε να το δείτε και αυτό, γιατί είναι το μεγαλύτερο derby σήμερα. Είναι κάτι σαν ημιτελικός, καθώς ο νικητής θα αντιμετωπίσει αύριο την Πανταλόνια για ένα εισιτήριο στην τελική φάση του Next Generation Tournament στο γήπεδο της Αλγύρης, στο Κάουνας της Λιθουανίας, όπου θα λάβει μέρος και το κανονικό Final Four. Εκεί περιμένει ήδη η Real Madrid. 2 λεπτά παρά ακόμα. Βλέπουμε και στη γωνία την διαιτητική τριάδα της σημερινής αναμέτρησης. Χωρίς τον Αμπόση θα παίξει ο Ολυμπιακός, ο οποίος λόγω τραυματισμού του στην αρχή της σημερινής ημέρας, αλλά και χθες, δεν θα καταφέρει να αγωνιστεί σήμερα. Τελευταίες οδηγίες δίνουν οι δύο προπονητές. Ο Τσαλδάρης εδώ και ο γενικός αρχηγός, νομίζω, ο κύριος Καμπούρης Αργύρης. Άλλοτε διεθνής, έβαλε και αυτές τις δύο βολές τότε στο Ευρωμπάσκετ, όπως οι περισσότεροι, ή βασικά όλοι πρέπει να θυμούνται. Ακόμα δευτερόλεπτα αναμονής. Αφού έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχασε το πρωί απέναντι στην Βιλερμπάν με σκορ 53-74. Με πρώτο σκορ των Ερυθρών Λευκών να είναι ο Λαμπρόπουλος με 16, 8 πόντους με 5 rebound και ο Αλέξης, 8 πόντους και ο Σεγκούρα και 10 πόντους με 8 rebound και ο Σωτηρόπουλος. Για την Bassano που έχασε με σκορ 61-80 από την NGTP, 13 πόντους, 5 rebound και 4 assist είχε ο Μάρτιν, 8 πόντους είχε ο Πόρτο με 4 assist επίσης και από 8 πόντους είχαν Χασάν και Πέρες επίσης. Πέρες, Ρινάλντιν, Ντε Μάρτιν, Βαντενάπ και Αταμά είναι οι πέντε βασικοί της Bassano. Παζιωτόπουλος, Σεγκούρα, Αλέξης, Σωτηρόπουλος και Σαπλαούρας είναι οι πέντε του Ολυμπιακού.
Και το παιχνίδι ξεκινάει. Η πρώτη επίθεση του αγώνα θα είναι για την Ιταλική Orange1 Bassano. Ρινάλντι, Ντε Μάρτιν, Αταμά, Πέρεζ. Έχει το μισμάτς. Πάσα στη γωνία, ένα σου τριών πόντων από την κορυφή. Από τη 45 εύστοχος ο Βαντενάπ. Για το 0-3 με το οποίο προηγείται τώρα η φιλοξενούμενος εντός εισαγωγικών ομάδα Σαπλαούρας. Βασγιωτόπουλος. Μέχρι μέσα χάνει την μπάλα ο Σεγκούρα. Κλέβει ο Ρινάλντιν, έχουμε εχνιδιασμό. Ο Πέρες δεν πιάνει την μπάλα και η κατοχή είναι πάλι για τον Ολυμπιακό. Πασγωτόπουλος. Σαπλαούρας. Την μπάλα στον Σεγκούρα. Δεν βάζει το καλάθι. Θα στάρει όμως δύο βολές. Το φάουλ από τον Ντε Μάρτιν. Δύο βολές για τον Σεγκούρα. Άστο και πρώτη βολή. Άστοχη και η δεύτερη, το ριμπόν από τον Βαντενάπ, Ντε Μάρτιν, Ρινάλντιν, Ναπ. Θα φτάσει στο lay-up, θα αστοχίσει, θα βγει σαν τρέλερ όμως Αταμά και τελειώνει τη φάση για το 0-5. Πασγιωτόπουλος. Αλέξης, Σεγκούρα. Πάλι Πασγιωτόπουλος. Κερδίζει το φάουλ από τον Αταμά. Αναφορά από την πλάγια γραμμή. Σαπλαούρας, Πασγιωτόπουλος. Αστοχή ο Σεγκούρα. Ούτε ο Σωτηρόπουλος, το ριμπάν από τον Ντε Μάρτιν. Και το φάουλ εδώ. Πάνω στον Πασγιωτόπουλο. Βάλουνε πάλι για τον Ολυμπιακό. 0-5 παραμένει το σκορ. Έχει τρία φάουλ η Μπασάνο, κανένα η ομάδα του κόουτς Τσαλδάρη. Σεγκούρα βρίσκει ανοιχτό διάδρομο και αφήνει την μπάλα στο καλάθι της Ιταλικής ομάδας για το 2-5. Αταμά. Μέχρι μέσα ο Πέρεζ. Αταμά ξανά. Πασγιωτόπουλος στον Αλέξη. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Και είναι η μόνη ομάδα του που δεν έχει παίχτη πάνω από 2 μέτρα. Καθώς 2 μέτρα είναι ο Αμπός που δεν αγωνίζεται. Και ο Γιακάη είναι στον πάγκο. Αλλαγές και για τις δύο ομάδες. Στο παρκέ για τον Ολυμπιακό περνάει ο Γιακάη, ενώ για την Μπασάνο μέσα θα περάσει ο Στερνίσκι. Πασγιωτόπουλος από τον Αλέξη. Γιακάη. Ένα τρίποντο από τον Πασγιωτόπουλο. Εύστοχο μπάζερ μπίτερ τρίποντο για το 5-7.
Πέρες. Ναπ. Κλέβει ο Σαπλαούρας. Αστοχή με ταμπλό, το rebound από τον Πέρες. Σφιχτή φάουλ εδώ. Δύο βολές για τον Πέρες. Λαμπρόπουλος στο παρκέ στη θέση του Σαπλαούρα. Εύστοχος ο Πέρες. Εύστοχος και σε δεύτερη βολή. 5-9. Παζιωτόπουλος. Μέχρι το lay-up. Δέχεται τον μπλοκ από τον Στερινίσκι, από την Πολωνία ο Στερινίσκι. Πέρες στο σούτ, εύστοχο, του Ντε Μάρτιν. 5-12 από τον Ιταλό, τη διαφορά στους 7 ξανά. Λαμπρόπουλος κρατάει την μπάλα, Αλέξη στα 7. Κερδίζει το φάουλ από τον Βάντενάπ. Θα σουτάρει δύο βολές. Πρώτη βολή. Εύστοχη η άλλη μία για τον Αλέξη. Εύστοχη και η δεύτερη. 7-12. Χασάν. Ναπ. Σουτάρει για τρεις ο Στερνίσκι. Το rebound από τον Ολυμπιακό με τον Παζιωτόπουλο. Λαμπρόπουλος δεν θα βάλει το καλάθι. Το rebound από τον Ντε Μάρτιν. Πάσα στο Στερνίσκι, αναχαιρετίζεται, αλλά ο Πολωνός κρατά. Πέρες. Ντε Μάρτιν κάνει βήματα. Άλλο ένα φάουλ. Το νωρίς ομαδικά έχω συμπληρωθεί από τους Ιταλούς. Βολές για τον Παζιωτόπουλο που έχει τρεις πόντους με ένα τρίποντο. Άστοχη πρώτη βολή. Εύστοχη η δεύτερη. Το παιχνίδι περνάει ο Μαυρατζόγλου. Με time out ή αλλαγές μόνο. Αλλαγές για τον Ολυμπιακό. Εκτός ο Παζιωτόπουλος και μαζί με τον Μαυρατζόγλου θα παίξει δίπλα ο Κουζούκας. Ενώ έχει περάσει ο Πόρτο για τους Ιταλούς. Πέρες
Πέρες από τον Χασάν. Φάουλ πάλι στο Στερινίσκι. Ήταν πάνω στα βήματα. Η φορά είναι στους 4 και έχουμε βολές για τον Πολωνό της Μπαζάνο. Άλλη μια βολή. Άστοχη. Μπάουν από τον Γιακάη. Μουζούκας. Αλέξης. Μαυρατζόγλου. Γιακάη. Κουζούκα στα 5 δευτερόλεπτα. 3, 2. Αστοχή το rebound από τον ίδιο τον Κουζούκα. Μαυρατζόγλου. Ούτε τώρα. Χασάν. Σουτάρει ο Στερνίσκι. Μαζεύει ο Πόρτο. Φάουλ. Δεν έχει χτυπήσει ο Αλέξης. Και έχουμε time out. Καλεί ο Πάγκος του Ολυμπιακού. 8-15 είναι το σκορ. 3 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα για το φινάλε της περίοδου. Με τους Ιταλούς να είναι μπροστά με 7. Έχουμε δύο ωραίο μπάστι μέχρι στιγμής. Καμία ομάδα δεν παίζει εξαιρετικά. Θα ανέβει ο ρυθμός βέβαια στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τουλάχιστον αυτό υποθέτουμε εμείς. Διαφορά είναι ξαναλέω σε 7, 3 λεπτά και 56 δευτερόλεπτα απομένουν. Μπαίνουν οι δύο ομάδες ξανά στο πάρκε. Μπασάνο εξυπηρετεί από νωρίς τα 5 ομαδικά. 3 φάουλ έχει ο Ολυμπιακός. 2 βολές για τον Οτζέμπε. Το 16 double score μπροστά για τους Ιταλούς. Το απέμπει και στο κάτω πίνακα τώρα το σκορ. Κουζούκας, ένα σου τριών πόντων, εύστοχο από τον Αλέξη και το σκορ διαμορφώνεται σε 11-16. Χασάν. Πάλα περνάει εκτός και το παραμένει όμως για την Μπασάνο. Πέρες. Ο Τζέμπε. Πάλι Πέρες. Το ισορροπίας overball rebound από τον Γιακάη. Μπάλα έχει τώρα ο Λαμπρόπουλος. Κουζούκας. Λαμπρόπουλος.
Μαυρατζόγλου. Τόση ισορροπίας με Ταμπρό. Λαμπρόπουλος για το 13-16. Χασάν. Ο Τζέμπε κλέβει ο Μαυρατζόγλου. Έχουμε ευνηδιασμό. Δύσκολη ενέργεια ούτε τώρα ο Μαυρατζόγλου. Με πολύ άστοχο σε όλο το τουρνουά. Η αλήθεια είναι Πόρτο. Σουτάρι για τρεις. Αστοχή. Καλή ήταν η πάσα του Πέρες. Μαυρατζόγλου το rebound. Και φάουλ στη διεκδίκηση. Από τον Οτζέμπε, αν δεν κάνω λάθος, ναι, σωστά. Πάνω στον Κουζόκα που θα πάει στη γραμμή των βολών, αφού η Μπασάνο έχει συμπληρώσει το φάουλ της. Πρώτη βολή είναι εύστοχη με ταμπλό. Άλλη μία. Δύο στις δύο, 14-16 Ολυμπιακός μειώνει στο καλάθι. Τρέχοντας ένα σερί 6-0. Φάουλ τώρα από τον Κουζούκα, τέταρτο του Ολυμπιακού. 24 για τους φιλοξενούμενους. Ο Τζέμπε στερνίσκει μέχρι μέσα, κερδίζει το φάουλ, θα πάει στη γραμμή των βολών. Ο Ολυμπιακός συμπληρώνει τα ομαδικά του. Στο παρκέ για τον Ολυμπιακό θα περάσει το νούμερο 16, ο Σωτηρόπουλος. Θέση του, ότι στη θέση του θα βγει ο Γιακάη. Δύο βολές για τον Στερνίσκη. 15-16 είναι το σκορ. Εύστοχη πρώτη βολή. Εύστοχη είναι και η δεύτερη. Κουζούκας. Σεγκούρα. Κουζούκας, Σεγκούρα. Σηκώνεται, αστοχή, το rebound από τον ίδιο, το Σεγκούρα. Και φάουλ από τον Κουζούκα πάνω στον Στερνίσκι. Πάλι βολές για τον Πολωνό της Ιταλικής Μποσάνο. Παίζεται και το γήπεδο τώρα. Το σκορ μπορεί να φτάσει μέχρι και 15-20. Άλλη μια βολή. Δύο στις δύο τώρα και τέσσερις στις γενικότερα ο Στερνίσκι. Σημερινό θεωρείται ντέρμπι μέχρι στιγμής. Και τα στατιστικά τουλάχιστον αυτό δείχνουν. Τώρα θα δούμε και όλα αυτά εξελιχθεί. Πάλι βολές αυτή τη φορά για τον Λαμπρόπουλο. Σκληρό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες.
ο Μαυρατζόγλου στη θέση του Αλέξη για τον Ολυμπιακό. Άστο και πρώτη βολή από τον Λαμπρόπουλο. Εύστοχη η δεύτερη. Πέρες. Στερνής και ζητάει. Πέρες μόνος του. Χασάν για τρεις. Λοιπόν από τον Μαυρατζόγλου. Τελευταίο λεπτό της περίοδου. Μαυρατζόγλου. Κουζούρας. Κουζούκας πάλι. Ωραίες προσποιήσεις. Θα βρει μόνο σίδερο. Υπάρχει πάλι φάουλ πάνω στον Λαμπρόπουλο. Ή στον Κουζούκα, γιατί πρέπει να γίνουν δύο φάουλ σε αυτή τη φάση. Στον Κουζούκα το φάουλ. Με τη σειρά του και αυτός θα διεκδικήσει να βάλει τους πρώτους του πόντους. Από τη γραμμή των βολών. Αλλά στο Ρεαλίμια τώρα. Πρώτη δεν μπήκε. Μία στις δύο, 17-20. Πόρτο. Νικάει τους αντιπάλους του 17-22. Πολύ ωραία φάση. Κουζούκας. Ο Λαμπρόπουλος είναι στη γωνία και περιμένει. Κουζούκας τον Σεγκούρα. Κουζούκας. Σεγκούρα. 6 δευτερόλεπτα. Δύσκολη ενέργεια, το rebound είναι αμυντικό, στερνίσκι στον ευλυδιασμό. Με το ένα χέρι δεν θα έχουμε buzzer beater, τέλος πρώτου δεκαλέπτου. Σε λίγο εδώ για την δεύτερη περίοδο, 17-22 με 5 μπροστά η Ιταλία. Έχουμε επιστρέψει για τη δεύτερη περίοδο. 17-22 είναι το σκορ. Μπροστά με 5 πόντους οι φιλοξενούμενοι. Ο Μαυρατζόγλου στην επαναφορά. Λαμπρόπουλος. Έχει χτυπήσει ο Ντε Μάρτιν. Thank you.
Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά. Λαμπρόπουλος. Κρατάει ο Λαμπρόπουλος. Κουζούκας. Μέχρι μέσα. Αστοχή ο Λαμπρόπουλος. Τελειώνει τη φάση. Ο Σωτηρόπουλος με το follow για το 19-22. Πόρτο. Γίνει φάουλ από τον Σωτηρόπουλο χαμηλά. Ο Πόρτο θα επαναφέρει από την πλάγια γραμμή. Η μπάλα θα πάει στον Ριναλντιν. Στερνίσκι, Ριναλντιν, το μαρκάριο Κουζούκας, Κουσμάνε για τρεις. Αλλά δεν του κάνει το χατήρι, το ριμπάνω από τον Κουζούκα. Κουζούκας, τυχονένο Μαυρατζόγλου. Πασγιωτόπουλος, ωραία πάσα για τον τρίποντο του Λαμπρόπουλου. Το μπλοκ από τον Κουσμάν και από τον Στερνίσκι. Κουσμάνε σκηνή εκτός. Κουσμάνε το follow για το 19-24. Πασγιωτόπουλος, Κουζούκας, ωραίο Πασγιωτόπουλος διεισδύει, κερδίζει το φάουλ. Ο Αλέξης θα παράσει το παιχνίδι. Το Σταβιό Λαμπρόπουλος. Ελεύθερος ο Μαυρατζόγλου, ούτε τώρα. Δε Μάρτιν. Ριναλντιν. Πατάει ο Δε Μάρτιν. Καλάθι από τον Στερνίσκι. Φτάνει τους 7. Όσο και πόντες της διαφοράς. Μαυρατζόγλου. Κουζούκας, Σωτηρόπουλος, κακή πάσα από τον Μαυρατζόγλου, Δε Μάρτιν, ένα τρίποντο από τον Πόρτο, 19-29 και διαφορά σε διψήφιο, time out, καλή ο κόσμος Αλδάρης, καθώς βλέπει ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αντιδράσει. Διαφορά είναι πλέον στους 10 και τα πράγματα μοιάζουν λίγο δύσκολα για τους Ερυθρολεύκους. Δεν είναι μεγάλη διαφορά. Χρόνος υπάρχει άπλετος. Έχουμε 7 και 36 για ημίχρονο για την ακρίβεια. Και άλλες δύο γεμάτες περίοδους. Από ένα φάλο έχουν και δύο ομάδες. Από την άλλη, η Μπασάνο έχει βρει πόντους κυρίως από τον Στερνίσκι. Ενώ 5 έχει και ο Πόρτο με αυτό το τρίποντο που πέτυχε. Ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρολεύκων είναι με 5 ο Αλέξης, ενώ 4 έχει ο Πασγιωτόπουλος. Και από 3 Λαμπρόπουλος και Κουζούκας. Ενώ 2 έχει ο Σεγκούρα και ο Σωτηρόπουλος. Τώρα το παιχνίδι θα ξαναρχίζει. Σωτηρόπουλος, Λαμπρόπουλος, Αλέξης, Πασγιωτόπουλος και Σεγκούρα είναι οι 5 του Ολυμπιακού. Στο βάθος και ο Κοτσαλδάρης. Ριναλντιν, Στερνίσκι, Πόρτο, Ντε Μάρτιν, Πέρεζ. Είναι οι 5 της Orange1 Μπασάνο που κυνηγάει και αυτή όπως και ο Ολυμπιακός. Την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα, ημέρα δεύτερη του τουρνά. Συνολικά είναι ένα Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Ωραία ενέργεια από τον Σεγκούρα, νικάει τον Πέρεζ και βάζει το καλάθι για το 21-29. Μειώνει ο Ολυμπιακός και βρίσκει
μάλλον παίρνει μια μικρή ανάσα. Ρινάλντιν. Ωραία άμυνα από τον Αλέξη, θα μπορούσε να κρατήσει και την μπάλα. Μαζεύει. Μπάλα ο Ολυμπιακός, ο Αλέξης. Από τον Ολυμπιακό, αναφορά από τον Πόρτο. Καλός γκάρδι τους 2-1, ενημένως στο 2005. Πέρες. Πόρτο μέχρι το lay-up, ωραία φάση, 21-31. Πασγωτόπουλος. Θέλει να πάρει την πάρα ο Αλέξης, τη βγάζει εκτός ο Στερνίσκι. Αλέξης. Λαμπρόπουλος, Παζιωτόπουλος. Μέχρι το lay-up. Όχι. Προσπαθεί ο Σωτηρόπουλος, θα πάρει το rebound ο Παζιωτόπουλος. Θα βάλει το καλάθι, 23-31. Ρινάλντιν. Εύστοχο το σουτ τριών πόντων από τον Πόρτο. 23-34, η διαφορά αυξάνεται στους 11. Το μεγαλύτερο εύρος που έχει πάρει σε όλο τον αγώνα. Γενικά το μεγαλύτερο εύρος διαφοράς σε όλο τον αγώνα είναι 50 πόντοι που δέχτηκε ο Προμηθέας πριν. Μέχρι μέσα, ωραίος ο Λαμπρόπουλος, αλλά αστοχή. Ντε Μάρτιν στο Πέρεζ. Στερνίσκι. Ρινάλντιν, αφού βρίσκει χώρο, το μπουμπουνάει. 23-37 και τώρα ο κόουτς Σαλδάρης δεν έχει time out. 5 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Πρώτη ημιχρόνου πάντα. Λαμπρόπουλος. Παζιωτόπουλος. Μόνος του εδώ, λάθος επιλογή, Ρινάλντιν, κακή πάσα για τον Πόρτο. Ο Ντζέμπη στη θέση του Στερνίσκι. Προσπίση, δεν τα καταφέρνει. Ο Σεγκούρα. Ένα σουτρίον πόντων από το Ρινάλντιν, όχι. Rebound από το Λαμπρόπουλο, προποθέσει ευνηδιασμού, αργεί ο Λαμπρόπουλος για τρεις. Ο Σεγκούρα, ούτε αυτό. Πόρτο στον Ντε Μάρτιν, διαφορά στους 14, εδώ και ένα λεπτό. Ντε Μάρτιν, πάνω του είναι ο Μαυρατζόγλου, όχι συγγνώμη, ο Παζιωτόπουλος. Ο Μαυρατζόγλου τώρα θα μπει στην επόμενη παύση του αγώνα. Από ό,τι φαίνεται έχει σηκωθεί από τον coach του. Παζιωτόπουλος. Αλέξης, Λαμπρόπουλος. Ένα λάθος, διάβασε ωραία ο Πέρεζ. Θα καρφώσει εντυπωσιακά για τα 23-39 και διαφορά έχει εκτοξευθεί στους 16 με τον Ολυμπιακό να παίζει με κατεβασμένα τα χέρια σε άμυνα και επίθεση. Πιο πολύ μεταφορική δηλαδή ήταν εδώ η έκφραση. Δηλαδή δεν παίζει με πάθος και ψυχή ο Ολυμπιακός εδώ. Και δεν κάνει κάτι ιδιαίτερο μέχρι στιγμής στην επίθεση.
Βασγοντόπουλος, ό,τι κάνει αυτός, ότι θα βγάλει από το μανίκι το playmaker του Ολυμπιακού είναι. Και το μπλοκ το οποίο δέχεται εδώ. Ο Λαμπρόπουλος. Με μια μικρή διακοπή. Στα θέση του Λαμπρόπουλου θα μπει ο Μαυρατζόγλου. Είναι στο παρκέ και ο Κουζούκας. Θα αντικαταστήσει τον Σεγκούρα. Γενικά οι ελληνικές ομάδες του Ρουά δεν έχουν αντέξει πάνω από ένα δεκάλεπτο, η αλήθεια είναι. Μένει να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα κάνει τη διαφορά εδώ. Ντε Μάρτιν. Το ισορροπίας, όχι, rebound από τον Οτζέμπε. Σηκώνεται με πολύ ωραίο pivot και πλαστικές κινήσεις ψηλού, κάνει το 23-41. Παζογιωτόπουλος. Γενικότερα τρεις ομάδες ελληνικές που πάρει μέρος σε ANGT. Προμηθέας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός στο τουρνουά με την Ρεάλ που κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να έκανε νομίζω δύο νίκες και κερδίσει την Άλμπα. Και άλλη μια ομάδα που δεν μπορώ να θυμηθώ δυστυχώς. Κάτι το οποίο μπορούμε να δούμε εννοείται στο ημίχρονο. Δύο φαλοχή Μπασάνο, ένα Ολυμπιακός. Στο αντίθεση με το πρώτο πολύ σκληρό από το δεκάλεπτο που είχε πάρα πολλά φάουλ και βολές. Παζιατόπουλος. Μαυρατζόγλου. Παζιατόπουλος. Περνάει την μπάση στον Σωτηρόπουλο. Αυτός βρίσκει τον δρόμο για το καλάθι και το 24-41 λίγο πριν τελειώσει η επίθεση. Ριναλντιν. Όπως πάμε και προηγουμένως, 25-41 το σκόρ, η μπαλενίγκια. Την ομάδα από την Ιταλία, την Ιταλική εκπρόσωπο για φέτος. Πέρυσι είχαμε την νικήτρια, την Στελατζούρα, που παίζει αλήθεια είναι διαστημικότατο μπάσκετ. Είχε 12 παίκτες που ο καθένας μπορούσε να βάλει 20 πόντους στο παιχνίδι, που λέει ο λόγος. Και για τους περισσότερους ίσως ισχύει κιόλας. Κουζούκας, Αλέξης, Μαυρατζόγλου, Κουζούκας. Καλάθι. 27-41, σιγά σιγά βρίσκει λίγο ρυθμό. Ο Ολυμπιακός που βάλει 2 σερί καλάθια και μειώνει στους 14. Ριναλντιν, Πόρτο, Ριναλντιν πάλι. Σουτάρει ο Πόρτο. Το rebound από τον Μαυρατζόγλου. Κουζούκας. Άλλο ένα λάθος, ενδιαζούσε τον Οτζέμπε. Θα καρφώσει για το 27-43. Το μεγαλύτερο έμπρος διαφοράς είναι η 18. Ένα καλάθι τώρα από τον Παζγιωτόπουλο. Και time out που καλούν οι Ιταλοί. 29-43, διαφορά στους 14. Πασέλαβε. Κάντε. 58,7 δευτερόλεπτα απομένουν. Είμαστε στη δεύτερη περίοδο ακόμα. Προς 9-43 είναι το σκορ. Για να δούμε αν θα αλλάξει κάτι. Τώρα θα μπουν δύο ομάδες στο παρκέ. Θα πάλι εδώ ο Καμπούρης.
Χασάν, Ντε Μάρτιν, Πέρες, Πόρτο και ο Τζέμπε είναι οι πέντε της Μπασάνο. Παζιωτόπουλος, Αγγελόπουλος, Αλέξης, Κουζούκης, μάλλον Κουζούκας και Σωτηρόπουλος είναι οι πέντε του Ολυμπιακού. Χασάν, Φάσα δεν περνάει, ρόντι φλέξον και κλέψιμο από τον Ολυμπιακό. Ενέργεια ολοκληρώνει από τον Σωτηρόπουλο ο Κουζούκας. Αλέξης τον Παζιωτόπουλο, 10 δευτερόλεπτα. Ένα σούτ εκτός ισορροπίας, ριμπάν από τον Σωτηρόπουλο. Φαουλ δεν υπάρχει, ο Σωτηρόπουλος στα εφάουλ. Ο Πέρες θα δώσει το Χασάν, τελευταία επίθεση είναι για την ομάδα από την Ιταλία. Έχει να δώσει 3 φάουλ ο Προμηθέας. Οχτώ δευτερόλεπτα, τώρα γίνει το φάουλ. Και έχουμε αλλαγές. 2. Στο παιχνίδι περνάει ο Σαπλαούρας και ο Σαλταρίκος. Ενώ time out καλούν οι Ιταλοί ακόμα μια φορά για το σχεδιασμό της τελευταίας επίθεσης του ημιχρόνου για το πρώτο τελευταίο παιχνίδι. Το τελευταίο όμως παιχνίδι που μεταδίδεται από την τηλεόραση και από τη μετάδοση του Ionian TV. Το άλλο θα μεταδοθεί από το Ionian πάλι. Το βασικάλυψη όλου του ώρα γίνεται από την ομάδα του Ionian. Το τελευταίο παιχνίδι λοιπόν που θα είναι και το πιο σημαντικό θα μεταδοθεί από το YouTube στις 8.30 η ώρα το βράδυ σήμερα. Θα είναι το παιχνίδι που θα κρίνει το άλλο εστίριο για το τελικό. Το πρώτο εστίριο βέβαια το έχει πάρει η Ισπανική Μπανταλώνα. 7,6 απομένουν για αυτό το δεκάλεπτο. Για να δούμε τι έχει σχεδιάσει ο coach Πάπη. Σαρανταρία είναι το σκορ, ξαναλέω. Στην επαναφορά ο Ρινάλντιν. Πέρες. Τώρα λίγο το κλέψω από το Σαπυρόπουρο. 2 δευτερόλεπτα, Πέρες σουτάρει. Ο Τζέμπε. Τέλος πρώτο μηχρόνου, 29-43 το σκορ, σε λίγο πάλι εδώ.
Έχουμε επιστρέψει για το τρίτο δεκάλεπτο, 29-43 είναι το σκορ. Τρίτη περίοδος λοιπόν του αγώνα, η διαφορά έχει φτάσει μέχρι τους 18 σε ένα σημείο και με ένα επιμέρους 4-0 ο Ολυμπιακός την έριξε στους 14. Πρώτο τελευταίος αγώνας για σήμερα, μετά θα έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Βιλερμπάν και Patras Next Generation Team, την ομάδα του Κόπονεν, για να δούμε ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο μεγάλο τελικό αύριο το μεσημέρι. Πάμε λίγο στο παιχνίδι μας. Ντε Μάρτιν έχει το μισμάτς, γυρνάει αστοχή. Μπαλά μαζεύει ο Κουζούκας. Κουζούκας. Έχει ο Αλέξης, πάλι Κουζούκας, εκτός ισορροπίας, κερδίζει το φάουλ από τον Ντε Μάρτιν. Θα κατευθυνθεί και αυτός με τη σειρά του στη γραμμή της φιλανθρωπίας. Δύο βολές λοιπόν για τον νεαρό γκάρντ. Πρώτη βολή είναι εύστοχη. Άλλη μια βολή. Δύο σωζιά από τον Κουζούκα. Η διαφορά πέφτει στους 12. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει το σωρί του. Ναπ. Ρινάλντιν. Βήματα από τον ΝΑΠ. Η κατοχή είναι πάλι
για τον Ολυμπιακό που έχει την ευκαιρία να μείωσε ακόμα και περισσότερο μέχρι και σε μονοψήφιο. Αν πετύχει και βασικά βάσει μαθηματικών όπως είναι φυσικό σου τριών πόντων ή κάποιο goal foul. Ο Λούκας Λαμπρόπουλος. Λακάει θα δώσει το screen του Λούκας για 3. Εύστοχο σου τριών πόντων. 34-43 και διαφορά πέφτει στους 9 όπως πάμε προηγουμένως στους 3 πόντων από τον Κουζούκα. Ναπ. Ο Μάρτιν Πέρες ζητάει, κλέβει ο Γιακάη και τώρα η μπάλα στα χέρια του Αλέξη Κουζούκας. Παζιωτόπουλος κρατάει ο Παζιωτόπουλος. Να δούμε τι θα κάνει. Θα πασάρει στη γωνία. Ωραία πασα. Και νομίζω καλύτερο παίχτη στο τουρνουά για τον Ολυμπιακό μαζί με τον Λαμπρόπουλο. Τρινάλντι. Να. Τρομερό μπόστερ κάρφωμα από τον Βάντεν Ναπ για το 34-45. Εκτός από κάρφο ήταν και καλάθι ψυχολογίας για την Μποσάνο. Η διαφορά από τους 18 να πέφτει στους 9 σε ένα σημείο. Παζιωτόπουλος. Κουζούκας. Γίνει φάουλ. Αλλαγή εκτός ο Μάρτιν στο παρκέο Πόρτο μετά από λίγη ώρα. Μία στις δύο, το rebound επιθετικό από τον Τζακάη. Μήκε εδώ λίγο να πούμε την ευθύνη από τα μας. Βασιωτόπουλος, Αλέξης, χάντοχ με τον Λαμπρόπουλο. Δώσεις να διεισδύσει, πολύ καλή αμήνα από τον Αταμά. Λάθος από τον Λαμπρόπουλο, που τον δηλώτη έχει να κερδίσει κάπως ένα φάουλ εδώ. Αταμά, στον Μπέρες, τον σταματάει στα ίσια ο Λαμπρόπουλος. Μάχες για το rebound. Κερδίζει ο Λαμπρόπουλος. Με αυτοδυσία διορθώνει τον προηγούμενο λάθος του. Φεύγει στον ευνηδιασμό. Κερδίζει το φάουλ. Θα βάλει για το καλάθι. Θα σουτάρει και μία βολή. Διαβολή για τον Λαμπρόπουλο. Άστοχη. Το rebound από τον Ρινάλντι. Διαφορά στους 8. Πέρες. Γίνει φάουλ από τον Λαμπρόπουλο. Παναφορά από την baseline. Ένα ωραίο τρίκ πάνω να βγει εδώ. Δεν τη βάζει ο Πόρτο, όπως ζητάει και την μπάλα. Ήταν κάτι, ήταν φάουλ το οποίο έκανε ο Πόρτο, έτσι όπως έσπρωξε. Μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό με τον Κουζούκα. Παζιωτόπουλος. Αλέξης. Μέχρι μέσα ένα φάλο κερδίζει ο Λαμπρόπουλος, θα πάει στη γραμμή των βολών. Έχει 24 κατά το τέλος της τρίτης περίοδου.
Είναι εκτός θα βγει ο Ναπ. Τη θέση θα πάρει ο Ντζέμπε. Άλλη μια βολή. Έστωχε από τον Λαμπρόπουλο. Ποιος είναι ο κυριότερος, νομίζω, σκόρερ του Ολυμπιακού, ειδικά από την ουσία του Αμπόση. Παραλίγο το λάθος. Πόρτο. Goal foul. Θα οστάρει μια βολή. Εύστοχο στον Πόρτο για το μέσο τρίποντο. Κουζούκας. Κρατάει ο Κουζούκας. Ωραία προσπίση, ιδέα, βάλει το καλάθι. Το rebound είναι αμυντικό από τον Πόρτο. Παραλίγο το κλέψουμε από τον Παζιωτόπουλο. Πολύ ωραία άμυνα, ο Τζέμπε. Όχι. Ο Μεντί έχει βγάλει την μπάλα. Ή ο Αλταμά, δεν έχει σημασία. Εν τέλει όμως, ωραία, δίνει την μπάλα στον Μπαζάνο. Αλλά η Μπαζάνο, η παίκτη τη Μαρτυρού, ήταν ότι η μπάλα έχει βγει από τον Ολυμπιακό. Οπότε πρέπει να αλλάξει την απόφασή του, δίχως να ενημερώσει. Ή εγώ απλά δεν κατάλαβα καλά. Δεν έχει να λέει. Άλλο ένα λάθος. Από τον Ολυμπιακό. Πάλι αλλαγές. Στο παρκέ. Θα περάσει μετά από πολύ ωραίο Στερνίσκι. Ενώ και στη θέση του Αλέξη θα μπει ο Σεγκούρα. Πεντέμιση λεπτά για το τελευταίο περίοδο. Παζιωτόπουλος στο κλέψιμο. Στο lay-up θα κερδίσει το φάουλ. Δεν ξέρω αν είναι και αντιαθλητικό. Δεν είναι αντιαθλητικό, είναι βολές καθαρές όμως. Δύο βολές για το βασικό playmaker του Ολυμπιακού. Εύστοχη πρώτη. Η δεύτερη, 41-48. Πέρες, η διαφορά στους 7. Πέρες. Σούτ από τον Ρινάλντι. Η χέρι φαρμάκι αυτή τη φορά στο χείο. Ο Παζιωτόπουλος στο rebound. Πέφτει μόνος του εδώ. Στερνίσκι στον Οτζέμπε. Γίνει επιθετικό φαουλ. Σεγκούρα θα επαναφέρει. Το λέει από Παζιωτόπουλος. Φαουλ δεν υπάρχει. Η μπάλα είναι για την Μπασάνο. Μπασάνο.
Στερνίσκι. Πέρες. Τελειώνω τη φάση. Time out κάνει ο Ολυμπιακός. Διαφορά στους 9. 4 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα για το φινάλε του τρίτου καλέπτου, για το πρώτο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας. Περίπου ένα λεπτό θα διαρκέσει το time out ακόμα. Προσπαθεί ο Ολυμπιακός, δεν μπορεί να πλησιάσει πολύ. Μέχρι το πλέον 7 έχει φτάσει. Τώρα θα περάσουν και οι δύο ομάδες στο παρκέ. Θα αργήσει λίγο περισσότερο εδώ ο Ολυμπιακός. Πέρες. Στερνίσκι, ο Ντζέμπε. Πόρτο και Ρινάλντι είναι η πέντε της Μποζάνο. Ολυμπιακός, Παζγιωτόπουλος, Μαυρατζόγλου, Λαμπρόπουλος και Γιακάη είναι η πέντε του Ολυμπιακού. Λαμπρόπουλος. Goal foul από τον Σεγκούρα σε μια χαρακτηριστική κίνηση του. Ένα ανάποδο λέει. 43-50 θα στάρει και μια βολή ο Ισπανός. Ο μόνος ξένος στην δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Είμαι στο τρίποντο. 44-50. Ρινάλντι. Το rebound το αμυντικό από τον Γιακάη. Λαμπρόπουλος. Φόλ είναι χαμηλό. Με βολές έχουν συμπληρωθεί τα ομαδικά. Κύριε του Ολυμπιακού να φτάσει σε τη διαφορά σε πλαίσια κάτω των 5 πόντων. Έρχεται η πρώτη βολή. Άλλη μία. Διαφορά στους 5. Στερνίσκι, ο Πέρες ζητάει. Φάουλ πάνω στον Πόρτο. Θα σταρεί δύο βολές. Στοχή πρώτη βολή. Στοχή και η δεύτερη.
προσπαθεί ο Λαμπρόπουλος. Δεν θα βάλει το καλάθι. Για Κάι στο rebound. Ούτε αυτός. Στερνίσκι. Ρινάλντιν. Άρα ένα καλάθι διαφορά ξανά στους 9. Ένα σούτ από τη γωνία, όχι, μέχρι μέσα Μαυρατζόγλου. Κάνει βήματα. Χαμένη ευκαιρία εδώ για τον Ολυμπιακό. Ρινάλντιν. Άστοχο με ταμπλό το σουτ. Δύο παίκτες, ένας και ένας παλεύουν. Απ' τη μία ο Αταμάου, από την άλλη ο Σεγκούρα. Η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Λίγο το γήπεδο περιμένουμε να σκουπιστεί. Διαφορά είναι στους 9. 45-54. Σεγκούρα. Νικάει τον Στερνίσκι. Ο Κούρο Σεγκούρα βάζει το καλάθι. Η διαφορά πέφτει στους 7 και επιστρέψει με τον πλην 18 Ολυμπιακός. Ρινάλντιν. Στάει ο Αταμά, ωραία βρεπλέα μείνει από τον Γιακάη. Το σουτ είναι άστοχο. Το rebound είναι από τον Λαμπρόπουλο. Παναφορά μας θα γίνει από την baseline. Την μπάλα πέρασε πίσω από το ταμπλό. Κρατάει ο Σεγκούρα. Λαμπρόπουλος. Κερδίζει το φάουλ εδώ. Ο Στάρι βολές. Θα μπει τώρα και ο γιατρός. Για αλλαγή, οπότε κάποιος άλλος θα πάρει να σουτάρει τις βολές. Στο παιχνίδι περνάει ο Καζούκας. Κουζούκας θα σουτάρει τις βολές του Λαμπρόπουλου. Εύστοχη η πρώτη. Άστοχη δεύτερη, ο Στερνίσκι στο rebound, 1 και 20 για το τέλος της περίοδου. Αργό τρίτο δεκάλεπτο γενικότερα. Φάουλ από τον Ολυμπιακό πάνω στον Πέρες, συγκεκριμένα από τον Σεγκούρα το φάουλ. Αταμά, Πόρτο. Πάλι Πόρτο. Το σουτ είναι άστοχο, το rebound και το καλάθι από τον forward της Μποσάνο. Παζιωτόπουλος.
σίδερο το rebound, προσπαθεί να το μαζέψει ο Κιακάη. Την μπάλα θα πάρει ο Σεγκούρα. Θα βάλει τον κολφάλο ο Ισπανός. Ο Στάρι και μία βολή. Μια αλλαγή, δύο κατά την ακρίβεια, Σαπλαούρας και Αγγελόπουλος στο παρκέ. Εκτός βγήκε ο Παζιωτόπουλος και ο Αλέξης. 50-56. Ο Ρινάλντιν στη θέση του Χασάν για την Μποσάνο. Φάουλ πάνω στον Πέρεζ. Δύο φορές για τον Πέρεζ. Εγώ κρυώ. Πρώτη βολή. Ναι, εύστοχη. Και η δεύτερη. Το 22 δευτερόλεπτα είναι όλα για τον Ολυμπιακό. Για να δούμε. Ο Αγγελόπουλος. Κουζούκας, 6, 5, 4, Κουζούκας για 3. Το βάλει το τρίποντο ο Κουζούκας. 54-58 και διαφορά στους 4. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχουμε επιστρέψει. Με 4
58 είναι το σκορ. Τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο για το πρώτο τελευταίο παιχνίδι της ημέρας. The Martin με το ταμπλό αστοχή. Κουζούκας. Γιακάη. Κουζούκας. Αγγελόπουλος. Κουζούκας. Βλέπετε από την μαγιά την επίθεση. Ντε Μάρτιν. Στερνίσκι μέχρι το lay-up. Αστοχή μαζεύει ψηλά. Ο Σεγκούρα. Ανοιχτό είναι και το ενδεχόμενο της παράτασης έτσι όπως πάει το παιχνίδι. Σεγκούρα αστοχή. Το ριμπόν από τον Πέρεζ. Χασάν. Σταλάει την μπάλα. Ρινάλντιν. Σκρίν από τον Πέρεζ. Χασάν. Κερδίζει το φάουλ. Από τον Γιακάη. Μια επαναφορά από την πλάγια γραμμή. Ρωτάει ο Πέρεζ. Ντε Μάρτιν. Θα πάρει το τρίποντο, θα το βάλει. 54-61. Αγγελόπουλος περνάει όλους, αλλά στο χείρι του έρμπαν το Γιακάη, τελειώνει τη φάση ψηλός του Ολυμπιακού. Διαφορά στους 5. Πέρεζ. Ρινάλντιν. Δίνει φάουλ εδώ ο ρεφ. Ρινάλντιν. Ντε Μάρτιν για 3. Γκολ φάουλ τρίποντο από τον Ντε Μάρτιν. Το λάθος και το φάουλ από τον Σεγκούρα. Τρελό τρίποντο από τον Ντε Μάρτιν. Την διαφορά στους 8. Πέρεζ, το rebound της Κουσάνο. Πέρεζ έχει δώσει Στερνίσκι. Αυτός θα δώσει για ένα τρίπο τον Ντε Μάρτιν. Δεν θα το βάλει, rebound από τον Μπασγωτόπουλο. Αλέξης τον Μπασγωτόπουλο. Από τον Μπασγωτόπουλο μάλλον. Πάλι Αλέξης από τον Κουζούκα. Αστοχή το ριμπάν από τον Στρινίσκι. Ρινάλντιν πάνω τον εκολλημένος ο Αγγελόπουλος. Χασάν. Ντε Μάρτιν. Ωραία reverse. Αλλά πάσα στο κενό κλέβει ο Γιακάη. Αγγελόπουλος. Τον Τουζούκα. Γιακάη, 98-64, είναι από τα ελάχιστα ντέρμπι που έχουμε δει σήμερα και γενικότερα στο τουρνουά. Προσπαθεί να καρφώσει ο Χασάν, τον μπλοκ και τον deny από τον Γιακάη.
Γιωργόπουλος, Αγγελόπουλος. Θα δεχθεί τον μπλοκ. Με δύο αλλαγές. Πες Αγγελόπουλος και Αλέξης στο παρκέ. Λαμπρόπουλος και Σεμπούρα. Γιακάη. Παζιωτόπουλος 3. Σεγκούρα. Αυτή είναι από την κίνησή του. Αλλάζει χέρι στον αέρα για το 64. Διαφορά στα δύο καλάθια. 60-64. Φάουλ πάνω στον Πέρες. Δύο βολές. Άλλη μία βολή. Ευστοχή. Δίνουν αλλαγές τώρα για την Μποσάνο. Παζιωτόπουλος, το Σεγκούρα. Σεγκούρα, το ισορροπία στα στοχή. Προσπαθεί ο Γιακάη, την μπάλα μαζεύει ο Στερνίσκη. Θα περάσει το τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα, 60-65 είναι το σκορ. Καθόλου τη διάρκεια του αγώνα μπροστά είναι η Orange1 Μποσάνο. Θα βάλει το τρίποντο τώρα ο Πολωνός. 60-68, time out, καλεί ο Ολυμπιακός. Διαφορά στο 8. Λίως στενεύει σιγά σιγά για τους ερυθρόλευκους. Πρέπει να κάνουμε μια τελική αντεπίθεση και να ελπίζουν για το καλύτερο δυνατό. Και 46 απομένουν, το σκορ είναι 60-68. Τρία φάουλ και ο Ολυμπιακός, κανένα η ώρα του Μποσάνο. Για να δούμε τα δούμε στα τελευταία λεπτά του αγώνα ή τουλάχιστον της κανονικής του διάρκειας. Τέσσερα λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Σα λέω το σκορ είναι 68. Σεγκούρα. Τον Παζιωτόπουλο. Για να δούμε. Παζιωτόπουλος. Μέχρι το lay-up, το καλάθι από τον Σεγκούρα που παίζει το παιχνίδι του τουρνά για αυτόν. Καλύτερο το παιχνίδι σήμερα. Τη 16. 14 και ο Κουζούκας
10 ο Παζιωτόπουλος και 9 ο Λαμπρόπουλος. 17 από την αρχή ο Πόρτο για τους Ιταλούς και 12 ο Στρινίσκι. 9 έχει ο Ντεμάρκο. Αλλά ένα σουτ άστοχο. Παζιωτόπουλος στον εφηβιασμό. Δεν θα βάλει το καλάθι, ο Γιακάη προσπαθεί, αλλά δεν θα πιάσει την μπάλα. Και στο βγει ο Πόρτο, το οποίο πρέπει να το έχει βγει κάποιο δάχτυλο για να κάνει έτσι. Κάποια εξάρθρωση. Έξι με αφόν, Γιακάη. Και το Βελάκι δείχνει. Ολυμπιακός. Βασιλοτόπουλος. Ζούκας. Μέχρι μέσα. Δέχεται τον μπλοκ. Ο Λαμπρόπουλος από τον Στερνίσκι. Ρινάλντι. Κρατάει ο Ντεμάρτιν. Βαντενάπ. Έχει κλειστεί εκεί ο Πέρες. Και η κατοχή είναι για τον Ολυμπιακό. Το Ζούκα θα επαναφέρει στο παιχνίδι. Θα περάσει ο Αλέξης. Μέχρι μέσα ο Σεγκούρα, όχι. Ριμπάνα από τον Γιακάη, γκολ φάουλ. Σύντα 4-68. Πρέπει να δούμε πως πάμε και στην πρώτη παράταση του τουρνουά. Γιακάη. Βάλει το μισό τρίποντο, 65-68. Άστοχος ο Στερνίσκι και η μπάλα είναι για την Μποσάνο. Παντενάπ. Πέρες, ευστοχή απέναντι σε δύο αντιπάλους. Παιχνίδι 2 κατόχων το μάτσο αυτή μας. Ο Ζούκας που σωθεί να πάρει, θα βάλει την μπάλα ο Αλέξης. Θα σουτάρει ο Αλέξης, δεν θα το βάλει, Στερνίσκι το rebound. Παζιωτόπουλος, ωραία άμυνα, βαλάκι τώρα ο Ρινάλντιν. Στα 5.70. Μπάλα θα κοπεί από την μπασκέτα. Σεγκούρα. Ο Κούρο Σεγκούρα με την μπάλα, για να δούμε. 15 δευτερόλεπτα. Από τα αριστερά θα διεισδύσει με το δεξί χέρι. Το κάνει συνέχεια αυτό την αλλαγή χεριού.
67-70, διαφορά στους 3. Ρινάλντιν. Άστοχος ο Στορνής και δεν υπάρχει πολλά διαιτητές. Πασγιωτόπουλος. Ζούκας, Πασγιωτόπουλος. Τρίποντο από τον Αλέξη, όχι. Γιακάει άλλο ένα rebound. Πασγιωτόπουλος. Μέχρι το λέει από το βάζι. 69-70 ο Ολυμπιακός, θυμίζουμε, και επιστρέψει από το πλην 18. Ρινάλντιν, τελευταίο λεπτό, όλα παίζονται, παιχνίδι μίας κατοχής. Ρινάλντιν κερδίζει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Θα ζουτάρει μία βολή. Δεν θα βάλει τη βολή. Το ρυμάουν από τον Κουζούκα και τώρα Πασγιωτόπουλος. Πασγιωτόπουλος διεισδύει. Δεν υπάρχει φάουλ. Πασγιωτόπουλος κάνει στην πολυθρόνα. Συγκυπέδει η κατοχή. Είναι για την Μπασάνο. Time out. Καλή. Ο Τσαλβάρης. Θα δούμε ξανά αν είναι εύκολο μετά τη φάση του Πασγιωτόπουλου ή και τώρα γενικά, θα δούμε. Για να το σχολιάσουμε λίγο. Στο 9-70 είναι το σκορ. Να τη πάλι η φάση. Δούμε και το από κάτω πλάνο. Δούμε αν είναι φάουλ δηλαδή. Φεύγει από τα screen. Όχι, δεν είναι φάουλ. Σε καμία περίπτωση, πολύ καθαρή αγωνία από το Ρινάλντι. Με πάνω τα χέρια σηκωμένα κιόλας. Πολύ σωστό σφίγμα των διαιτητών. Όχι ότι είμαστε εμείς εδώ και να κρίνουμε διαιτητές. Αλλά ήταν ένα σημαντικό κόλ να κρίνουμε. Να πάλι εδώ, Αργύρης Καμπούρης. Βυθισμένος στις σκέψεις του. Στα 9-72 είναι το σκορ. Έχουμε χρόνο για δύο επιθέσεις. Μία ολόκληρη και μία 8,9 δευτερολέπτων. Άμα βάλει καλάθι εδώ, η Μποσάνο θα είναι με το 1,5 πόδι στην νίκη και στη διεκδίκηση της πέμπτης θέσης του τουρνουά. Αν όχι, θα έχει μια ευκαιρία ο Ολυμπιακός και να στείλει το μάτι στην παράταση. Στο 9,72 ξαναλέω, νόμιζα ότι σχεδίασαν Τσαλδάρης και Πάπη. Αντίστοιχα. Μπαλά είναι για τους Ιταλούς. Ο Κιλή θα παίξει καθαρία με τον Ολυμπιακός. Ναπ. Πάνω του είναι Σεγκούρα. Υπάρχει ένα μισμάτς. Ναπ. Θα γίνει το double team πάνω του. Ρινάλντιν. Πέρες. Σεγκούρα, καλάθι από τον Πέρες. Πολύ δύσκολο καλάθι από τον Πέρες. Ζήκε το μισμάτς 69-74. 19 δευτερόλεπτα και τον Ολυμπιακό. Η διαφορά είναι στους 5. Παιχνίδι σίγουρα δύο κατοχών.
79-74 το σκορ. Σε τρία φάουλ να δώσει η Μποσάνο, το οποίο σημαίνει ότι θα εξαντλήσει και πολύ το χρόνο. Δηλαδή δεν θα δούμε επί της 19, αλλά περίπου 8 δευτερολέπτων. Εκτός αν ο Ολυμπιακός κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, δηλαδή να κάνει μια πολύ γρήγορη επίδεση για καλάθι, τρίποντο και να μειώσει το παιχνίδι ώστε να είναι μία κατοχή. Γιατί τώρα διαφορά είναι 5 πόντων και πεντάποντο στο μπάσκετ δεν υπάρχει. Τουλάχιστον μέχρι στιγμή. Τι θα γίνει σε μερικά χρόνια δεν το ξέρουμε. Παζιωτόπουλος, Σεγκούρα, Κουζούκας, Αλέξης και Γιακά είναι οι πέντε του Ολυμπιακού. Βαντενάπ, Πέρες, Ρινάλντιν, Ντεμάρτιν και Στερνίσκι είναι οι πέντε της Μποσάνο. Σεγκούρα έχει κερδίσει το φάουλ. Είναι βολές, κακό φάουλ από τους Ιταλούς και τον αφήνει να σουτάρει, γιατί δίνει σε τώρα πόντους σε νεκρό χρόνο, κάτι το οποίο είναι ό,τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Σεγκούρα στη γραμμή των βολών. Εύστοχη η πρώτη. Εύστοχη και η δεύτερη. 71-74 time out για τους Ιταλούς. Για να δούμε αν θα καταφέρουν να ανατρέψουν το σκορ οι παίκτες του Σαλδάρη ή αν θα κάνουν κάτι που όχι τόσο δύσκολο. Οι Ιταλοί φάνε όσο χρόνο περισσότερο μπορούν και εν τέλει κερδίσουν το παιχνίδι. Το μάθουμε σύντομα αυτό. Τέσσερα δευτερόλεπτα απομένουν. 4 φορές Ολυμπιακός, 2 η Μπασάνο. Επαναφωνώ από τον Πέρες. 71-74 γράφει το κοντέρ. Φάουλ στον Ναπ. Δύο βολές για τον Μάρτιν. Πέφτει και η πρώτη βολή. Πέφτει και η δεύτερη, 71-76. Αγγελόπουλος. Κουζούκας στον... στο Λαμπρόπουλο, αντιαθλητικό φάουλ. Λαμπρόπουλος, για να δούμε.
Άλλη μία βολή. Είναι το σκορ. Με χαρά στα δύο καλάθια. Πασγιωτόπουλος. Σεγκούρα για τρεις. Δεν θα το βάλει. Για Κάι. Μάλλον Αλέξης κερδίζει το φάουλ. Παίρνει και το rebound. Προσπαθεί να αυτοκτονήσει εδώ η Βασάνο. Δύο βολές για τον Ολυμπιακό. Λογική λέει να βάλει την πρώτη βολή. Ο Λαμπρόπουλος και να χάσει τη δεύτερη. Κάτι τέτοιο. Βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει και να μπει για τρίποντο μετά. Πρώτη βολή για τον Αλέξη. Είναι εύστοχη. Για να δούμε. Το rebound είναι αμυντικό. Και εν τέλει το παιχνίδι τελειώνει. 73-76. Θα είναι το τελικό σκορ του αγώνα. Νικήτρια η Orange1 Bassano. Εμείς να πούμε καλό βράδυ από το κλειστό γήπεδο Τόφαλος, Ολυμπιακός Orange1 Bassano 73-76. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Πομόνη. Να πούμε ότι το τελευταίο παιχνίδι και πιο σημαντικό της ημέρας θα το δείξει live το κανάλι YouTube του Ionian TV. Οπότε τα λέμε. Καληνύχτα και καλή συνέχεια. You hear me? Coming. Capres, Bassano, first victory. Congratulations, you made history. How does it feel? Yeah, we feel really good because we hard, really, really hard every day, and we are so happy because we win our first game at a very high level. How does this feel? I mean, you know, you guys are an emerging, you know, it's upcoming academy, you know,
club. How does it feel to finally get it done, you know, in the third game? We feel so good because we are a small club, you know. We don't have like EuroLeague team, and we win against a big EuroLeague team with the senior team. So we are very happy. I can't explain my happy right now. Well, enjoy this one. Good luck tomorrow, yeah? Coach, congratulations. You made history. How does it feel? Thank you. Yeah, it's a first win for the club in the EuroLeague competition. We're very happy, and of course we're proud of the guys, and we'll see tomorrow next game. What does this mean? You know, last year you guys lost two games by 4 points or fewer. You know, you had a couple of decent halves here and there. Here, what does it mean for this club to finally get that first one? It means a lot. It's not easy to come on this stage and be competitive. We have some ups and downs. Like, I think it's normal for some of those guys. They're very young. But I think today at Olympiacos we showed a good character and we bounced back in the tough moments. So very good game for us. What's the biggest takeaway that this club's going to take now? You have one more game tomorrow to try to get fifth place. What's the biggest thing that you take away from this whole competition? Never give up. Because sometimes it's easy, you know, when everything is easy, it looks easy. But then you come to EuroLeague and you discover you're not the greatest guy in the world. So to stand up and keep fighting, it's what we asked the guys, and they did. Congratulations. Good luck tomorrow. Thanks.